Μάικ Μπατίστη, σου άρεσε? Ναι, μου άρεσε βέβαια. Να το δούμε 10 χρόνια πριν. Βέβαια. Όταν ξεκινούσε την επαγγελματική του καριέρα, όταν βγήκε από το σχολείο, από το κολέγιο, στην Σαρλερουά. Έπαιξε με το καλημέρα Ευρωλίγκα. Εδώ βλέπουμε Σαρλερουά με τα άσπρα, με Αγία Πετρούπολη. Κισούριν το 7 της Αγίας Πετρούπολης, ο γνωστός Ρώσος παίχτης. Ναι. Να ο Μάικ Μπατίστη. Άτος, όταν βγήκε νεούδη στα 23 του, έπαιζε στην Βελγική Σαρλερουά που την είδαμε και φέτος. Εδώ δεν κάνει το φάουλ, το κάνει ο άλλος Αμερικάνος, ο Λένι Μπράουν. Ο Λένι Μπράουν εδώ, ο Αμερικάνος τότε της Σαρλερουά. Ωραία κίνηση. Εδώ είναι ο Έλλης που είχε παίξει και στον Ηρακλή, ο Ρον Έλλης. Και εδώ ο Μπατίστ, ο οποίος έβαλε το χεράκι, το Μάικ Μπατίστ στα 23 του. Βλέπουμε πολλές διαφορές, ε. Τι? Όχι, όχι, νομίζω ότι μοιάζει πολύ με το στυλ που τα έχει. Τα κιλά του και αυτά πιο πολύ. Εντάξει, λίγο μυϊκά είναι λίγο παραπάνω τώρα. Ναι, έχει βαρύνει κιόλας. Φυσικά και, ηλικία, φυσικά και ναι. Ηλικίας. Μπατίστ, ο οποίος είναι 77, 33 στα 34. Εδώ ο Μπράουν, τον γκάρντ των Βέλγων που δεν είχε συνέχεια. Μπατίστ, ωραία κίνηση εδώ, κάρφωμα, αυτά που κάνει και στον Παναθηναϊκό. Μην νομίζουμε ότι όλα τα μάθα στον Παναθηναϊκό. Σωστά. Εντάξει, ότι βελτιώθηκε, ότι τον βοήθησε πολύ ο Παναθηναϊκός, σίγουρα. Αλλά τα προσόντα τα έχει εδώ ο Κισούριν. Και ο κακομοίρης ο Ντέρεκ Χάμιλτον κάτω. Που είχε παίξει Sporting, ΑΕΚ, Απόλλωνα Πατρών, Ηράκλειο. Εδώ πάλι πάμε για offside. Μπατίστ με τον Ντέρεκ Χάμιλτον. Θα αστοχήσει. Αυτά, η επιμονή του, ε. Είναι πολύ καλός παίκτης. Και όπως είπες, σίγουρα πρέπει να κουβαλάς τα προσόντα από τα σχολεία που είναι πολύ μεγάλα προγράμματα που έρχονται οι Αμερικάνοι. Και φυσικά αυτά τους δίνουν την ευκαιρία στην Ευρώπη να τα βγάλουν. Είχε υπομονή ο Παναθηναϊκός με τον Μπατίστ. Είχε και ο Μπατίστ με τον Παναθηναϊκό, γιατί κάποια στιγμή του είχαν προταθεί λιγότερα χρήματα όταν πήγε ο Παναθηναϊκός Sporting με χαμηλωμένα τα λεφτά του κλπ. Αλλά έμεινε, είχε μυαλό και έμεινε. Και τα αποτελέσματα είναι να είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες. Εδώ μια πάρα πολύ ωραία κίνηση του Μάικ Μπατίστ. Μιλάμε για 10 χρόνια πριν. Ευρωλίγκα, Σαρλερουά. Εδώ βλέπουμε Μπατίστ, Σαρλερουά. Εδώ. Από την Πάτρα ο διαιτητής. Ναι, ναι, ναι. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Λαϊνιώτης, ναι, ναι. Ναι, ναι. Ο Μπατίστ, ο οποίος έπαιξε μετά στην Πιέλα, έπαιξε στο Μέμφις και από εκεί πέρα ήρθε στον Παναθηναϊκό, όπου είναι μέχρι σήμερα. Μία από τις γνώριμες κινήσεις του Μάικ Μπατίστ. Ντέρεκ Χάμιλτον, ποιος ναι, τον ζήσαμε παίξει εδώ. Έχει παίξει αντίπαλοι. Έχετε παίξει, ε? ΑΕΚ Παγκράτη, ναι. ΑΕΚ Παγκράτη, ναι. Ο Ντεζίο, Βέλγος playmaker, τα σκρίν του Μπατίστ εκεί, με τον Αλίλ Χοντζίτ στο Βόσνιο, Έλλης. Μπατίστ βρίσκει την κόντρα στον Αλίλ Χοντζίτς. Δεν έχει αλλάξει και πολλά βλέπω από τις κινήσεις του. Ναι, ναι, αυτό. Εντάξει, εδώ μέστοσε. Μέστοσε και με την ηλικία και με τη δουλειά. Τον Ομπράντοβιτς με τον Ιτούδη. Ψήθηκε στην νοοτροπία του Παναθηναϊκού. Δούλεψε και πρόκοψε. Εδώ κλέβηκε μπάλα. Βουτιές. Χαμός. Μπαζάρεβιτς. Αστοχή. Τι άλλο έχουμε, για να δούμε εδώ. Εδώ σιγά με το άφηνε.